Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τιμή και η χαρά είναι δική μας. Και μιας και λέω και τη λέξη χαρά, έτσι, και εγώ σε αγωνιώ, αισθάνομαι πολύ όμορφα έτσι τώρα που ακούγοντας αυτό το τραγούδι, ακούς ας πούμε το παλικάρι στο γιο σου. Είναι πολύ σημαντικό μετά από πολλά πολλά χρόνια και εμπειρίες και παραστάσεις μέσα στο χώρο να είναι και το παλικάρι σου έτσι στον ίδιο χώρο και με τόσο πολύ και μεγάλο ταλέντο. Ναι, είναι, ο Θωμάς είναι πάρα πολύ καλός. Αγαπάει τη μουσική, αγαπάει το τραγούδι. Βέβαια δεν το έχει σαν δουλειά, έτσι, γιατί κατά τα ψέματα σήμερα η δουλειά μας δεν είναι, δεν μπορείς να επιβιώσεις μέσα από εκεί. Αλλά είναι η χαρά εσωτερική που εισπράττει μέσα από αυτό που κάνει. Αυτό, όπως και εδώ, βέβαια. Αυτό τώρα που είπες, Παναγιώτη, έτσι τώρα μιλάμε ότι είναι μια δουλειά, ένα επάγγελμα, το οποίο, εντάξει, εσύ έζησες από αυτό και ζεις φυσικά μέσα από όλη αυτή την πορεία σου, αλλά τώρα λες ότι πλέον δεν μπορείς να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Ακούγεται πάρα πάρα πολύ άσχημα σε εμάς που είμαστε τελείως απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή είμαστε εκείνοι που απλά παρακολουθούμε και θαυμάζουμε. Αλλά μαθαίνουμε και μια αλήθεια τώρα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το έχω συζητήσει στο παρελθόν και με άλλους συναδέλφους σου και μου έχουν πει όλοι ακριβώς τον ίδιο τόνο φωνής πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο δηλαδή ανεπίτρεπτο είναι πλέον το να ελπίζεις ότι μπορώ να ζήσω και να επιβιώσω μέσα από αυτό που ξέρω να κάνω. Κοίταξε, Νικόλα, εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν ήταν δουλειά η μουσική, επάγγελμα. Απλά ήταν μια εποχή που ο κόσμος έβγαινε να διασκεδάσει. Υπήρχε βέβαια και το ακουστικό κοινό που ήταν σε μεγαλύτερη, ήταν πιο πολύ τότε, σε μεγαλύτερα ποσοστά, mm-hmm. εν σχέση με σήμερα, το ακουστικό κοινό που απολαμβάνει τη μουσική. Πιο πολύ ήταν διασκεδαστικό το κοινό, όπως είναι και σήμερα, ακόμα περισσότερο βέβαια. Και σταθήκαμε τυχεροί που ήμασταν οι διασκεδαστές του κοινού και βιοπορευτήκαμε στο παρελθόν μέσα από τη μουσική. Ποτέ δεν αισθάνθηκα πάντως ότι ήταν επάγγελμα η μουσική. Η μουσική είναι μια εσωτερική ανάγκη για το μουσικό να εκφραστεί. Πράγμα όμως που δεν μπορεί να βασιστεί σαν επάγγελμα. Ακατοχήρωτη ήταν μια ζωή αυτή η μουσική. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι παγκόσμιο. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, έτσι όπως το λες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα βέβαια, νομίζω, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Το ένα είναι το συναισθηματικό, η φιλολογική αντίδραση απέναντι σε αυτό που λατρεύεις. Λες δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω επαγγελματικά, το κάνω γιατί είναι η ζωή μου και προφανώς έρχονται μέσα από αυτό και τα προστοζήν. Αλλά πλέον και το δεύτερο σκέλος, δηλαδή το να μπορέσεις να επιβιώσεις οικονομικά έτσι όπως είναι τα δεδομένα, και αυτό έχει καταστεί, τουλάχιστον αυτό θέλω να πω εγώ, δεν ξέρω αν είμαι λάθος, διόρθωσέ με, έχει καταστεί και αυτό πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ ήμουν και τυχερός στη ζωή μου, γιατί πέρα από το, σαν διασκεδαστής, το 1985 μπήκα και στη δισκογραφία, στα στούντιο δηλαδή. Υπογραφούσαμε δίσκους, που ήταν ένα εισόδημα πάρα πολύ καλό. Κάθε μέρα σηκωνόμασταν το πρωί και πηγαίναμε στο στούντιο να ηχογραφήσουμε δίσκους. Δεν ήταν όλοι οι μουσικοί προνομιούχοι να έχουν αυτά τα προσόντα ή να πάρουν τέτοιες θέσεις. Ήταν πολύ λίγη η μουσική αυτή. Αισθάνθηκα λοιπόν τυχερός και μπόρεσα και επιβίωσα καλύτερα. Και μεγάλη εμπειρία βέβαια έτσι να έχεις μπει και μέσα στο χώρο το δισκογραφικό. Νομίζω πιάνει μετά σε ένα άλλο επίπεδο εμπειριών, το οποίο θεωρώ ότι μέσα από την πορεία το έχεις αξιοποιήσει με τον καταλληλότερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής, Παναγιώτη μου, επειδή εδώ είναι μια εκπομπή έτσι πολύ χαλαρή θα έλεγα, θέλω να μιλήσουμε μαζί, να μου πεις πράγματα για τη ζωή σου, να ακούσουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν, γυναίκες, άντρες, παιδιά, όλοι όσοι είναι οι ακροατές στο ακροατήριό μας σήμερα, για να μάθουν μερικά πράγματα παραπάνω για τον Παναγιώτη Στεριώτη. Εγώ δεν γνώριζα το κομμάτι της Γερμανίας, μου το είπε ο καλός φίλος ο Θωμάς Αστερίου, έτσι, πολυπράγμων μουσικός, συνθέτης, παίκτης του μπουζουκιού, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μαμούνι, τέλος πάντων, τα δίνει όλα για αυτό που αγαπάει και μου λέει, ρε, εσύ τον Παναγιώτο Στεργίου να βγάλεις, ας πούμε, στην εκπομπή. Έχει ρίζα, έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στη Γερμανία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.
Βεβαίως. Καταρχήν ευχαριστώ το θέμα για τα καλά του λόγια για την τιμή που μου είχε κάνει πριν λίγο καιρό. Εγώ γεννήθηκα στην Πρέβεζα το 1962 και 6 μηνών με πήραν οι γονείς μου για τη Γερμανία. Γιατί τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πρώτα στην Ελλάδα. Θα μου πεις τίποτε, δεν είναι τέλος πάντων. Άλλη κουβέντα αυτό. Γύρισα στην Ελλάδα το 1967 για ένα χρόνο. Μας άφησαν με την αδερφή μου, οι γονείς μας, στο κανάλι Πρεβέζης, η θεία μου. Και θυμάμαι τότε που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο ήχος από τα πανηγύρια που γινόντουσαν τότε. Σχεδόν κάθε εβδομάδα το καλοκαίρι του 68. Τώρα μιλάμε ότι εσύ είσαι 5 χρονών, έτσι, αυτό που μας περιγράφεις. Ναι, πέφταμε για ύπνο και άκουγα τον ήχο από τα κλαρίνεν, το οποίο μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Τέλος πάντων, οι πρώτες μου επιρροές ήταν από τότε, ακουστικές επιρροές. Και γύρισε η μάνα μας και μας πήρε λοιπόν ξανά στη Γερμανία το 68 το Σεπτέμβριο. Πού στη Γερμανία, Παναγιώτη? Ορίστε. Στη Γερμανία πού? Στο Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Α, Ντόρτμουντ, ωραία. Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Πήγα σχολείο εκεί πέρα, ελληνογερμανικό. Και το 1975 είχε έρθει ο Ζαμπέτα στη Γερμανία για συναυλία, στη γιορτή του κρασιού. Και πήγαμε με τον πατέρα μου να τον ακούσουμε. Αυτό ήταν. Επηρεάστηκα τόσο πολύ, βλέποντάς τον να παίζει και να τραγουδάει. Και λέω μέσα μου, αυτό θέλω να γίνω. Τον γνώρισα τον Ζαμπέτα, τη βραδιά εκείνη. Και με ενθάρρυνε, λέγοντάς μου να παίζω και μια ώρα κιθάρα την ημέρα και μια ώρα μπουζούκι. Είχες εσύ τότε κάποια επαφή, πρώτη επαφή με κάποιο μουσικό όργανο ή συνολικότερα με τη μουσική? Μιλάμε το 75, ήσουν 13 ετών, έτσι. 13 ετών, ναι. Είχα ένα μπουζούκι, είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον για μπουζούκι και μου πήρε ο πατέρας μου ένα εξάχορδο μπουζούκι. Αλλά ήταν γύρω στα 4 με 5 μήνες πριν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μάθω. Αυτοδίδακτος, δηλαδή το μπουζούκι προσπαθούσες μόνος σου έτσι να το, ναι, το παίξεις ή πήγαινε σε κάποιο δύο, κάποια σχολή, κάτι της? Όχι, μόνος μου πήγαινε. Ναι. Προσπαθούσα να βγάλω άκρη. Δεν ήξερα καν ότι πώς κουρτίζεται πράγματι. Αλλά ανακάλυπτα ότι έχω ταλέντο σε αυτό. Το ένιωθα. Άκουγα δηλαδή τη μελωδία. Και το αποκορύφωμα ήταν ότι σε Ζαμπέτας πλέον κατάλαβα ότι κάνω για αυτό το πράγμα. Μου αρέσει τόσο πολύ. Ήταν τεράστιο κίνητο. Μετέπειτα έφυγα το 1976 από τη Γερμανία και πήγα στην Αθήνα και το μπουζούκι που μου είχε πάρει ο πατέρας μου, ένα οχτάχρονο πλέον καλύτερο, είχε μια κάρτα του Θεμιστοκλήπου Βασιλείου δασκάλου και έτσι αποφάσισα να πάω στο δάσκαλο. Και από εκεί μετά άρχισε η καλλιτεχνική μου πορεία. Οπότε είσαι ένα μαθητής του Θεμιστοκλήπου Παπαβασίλειου, εκεί έμαθες τα κόλπα, έτσι? Ναι, έμαθα θεωρία μουσικής, πήγαινα κάθε μέρα, έκανα τα μαθήματα 5-5, ασχολούμουν με το όργανο, επειδή δεν είχα και φίλους τότε, ήμουνα και 14 χρονών, στην Ελλάδα, νέος, όλη μέρα με το όργανο στα χέρια, όλη μέρα. Έχεις επιστρέψει δηλαδή στην Ελλάδα και ο πιο καλός, ο πιο στενός σου φίλος είναι τον μπουζούκι. Ναι. Δεν γνώρισα παιδική ηλικία, ξέρεις, ποδόσφαιρα ή να πάω καφετέρειες, το κάνουν ξέρεις τα παιδιά σε ηλικία μου. Όλη μέρα με τον μπουζούκι στα χέρια. Τώρα από το θεωρητικό κομμάτι, δηλαδή από αυτό που σου είχε μείνει από πιτσιρικάς τότε που άκουγες τα κλαρίνα 5 ετών στο κανάλι της Πρέβεζας και αργότερα που είδες από κοντά έναν από τους πλέον καταξιωμένους μουσικούς, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Από τη θεωρία στην πράξη θέλω να μου πεις, δηλαδή πώς ήταν όλη αυτή η μετάβαση και πώς, είπες 5-5 και είναι εντυπωσιακό έτσι όπως το περιέγραψες, αλλά όλο αυτό το κομμάτι δηλαδή τι σήμαινε για σένα η ζωή σου τότε να έχει μπει σε έναν δρόμο και να λες εγώ παιδιά εδώ, αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Κοίταξε, είναι πολλά τα κίνητρα. Το κίνητρο καταρχήν είναι η προσφορά από τους γονείς, βλέποντας τον πατέρα μου να είναι στα ανθρακοδυχεία και να γυρνάει μαύρο στο σπίτι για να μην λείπουν τίποτα στα παιδιά του. Έτσι. Μπαίνει η εκτίμηση που εκτιμάς αυτό το πράγμα. Μετά από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή όταν ήμουν στο θέμα του Βασιλείου, γνώρισα κάποιους ανθρώπους από εκεί μέσα και με την πάροδο
του χρόνου γινόμουν καλύτερος. Μέχρι που αυξάνονταν η αυτοπεποίθησή μου για το όργανο. Και αυτό το εκτιμήσαν κάποιοι ανθρώποι, θυμάμαι το συγχωρεμένο τον Βασίλη τον Ηλιάδη, που ήθελε να πάω να παίξω με τη Μαρίζα Κόχ στον Πειραιά. Ήταν η πρώτη μου δουλειά αυτή. Και όντως, δηλαδή, εγώ δίστασα στην αρχή, αλλά πήγα τελικά. Πήρα το βάπτισμα του πυρός, που λένε. Πότε ήταν αυτό? Ήταν το 1976, μετά από 6 μήνες σπουδές στο Δήμο Βασιλείου. Ναι, στα φόρτε της τότε η Μαρίζα Κόχ, έτσι. Ναι. Ναι, εγώ δεν την ήξερα τη Μαρίζα Κόχ, γιατί ήμουν παιδί από το εξωτερικού. Έκλασα, πέρασα τα τραγούδια που μου είχε πει ο Βασίλης, σχετικά πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε μια μέρα τα πέρασα, γιατί την άλλη μέρα έπρεπε να πάω να παίξω στη θέση του, γιατί είχε δουλειά αυτό και δεν μπορούσε να πάει. Και αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα. Ήταν αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή μου και λέω εδώ είμαστε. Εδώ, και η εμπιστοσύνη αυτή τώρα, νομίζω, το να σου δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη και να σου λέει άντε τράβα αύριο και πέρασε τα τραγούδια απόψε. Ναι, ναι, περνάμε από την πράξη, από τη θεωρία στην πράξη που λέμε, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο σιγά σιγά με τη μελέτη. Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση, βλέπεις ότι και εσύ μπορείς να σταθείς σε αυτό το που σε εκφράζει, που αγαπάς. Και το ένα φέρνει το άλλο μετά. Μετά είναι θέμα χρόνου, γνωριμιών κλπ. Μου κάνει εντύπωση, Παναγιώτη, αυτό που είπες, δηλαδή ότι οι γονείς σου σε έσπρωξαν προς αυτό. Δεν είναι, ξέρεις, καμιά φορά παραδοσιακά ακούμε, «Ωχ, το παιδί να σπουδάσει, να κάνει, να δείξει μακριά από τις μουσικές, από τα μπουζούκια, από τη νύχτα ή από το ποδόσφαιρο, ας πούμε, για να βάλω και άλλα παραδείγματα στη μέση». Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, οι γονείς σου και τον μπουζούκι σου πήρε ο πατέρας σου και σου λέει «Άντε, αγόρι μου, ξεκίνα» και σε σπρώξαν, σε υποστηρίξαν δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Ναι, με στήριξε ο πατέρας μου πάρα πολύ και η μάνα μου. Βέβαια, η μητέρα μου δεν ήθελε να ασχοληθώ με τη μουσική, ήθελε να σπουδάσω αυτό που λες στη Γερμανία. Mm-hmm. Γιατί την καλή να ήμουν και πάρα πολύ καλός μαθητής. Αλλά ο πατέρας μου το είχε μεράκι το μπουζούκι. Έτσι. Δηλαδή, είχε πάρα πολλούς δίσκους του Καζατζίδη, λαϊκά τραγούδια Τσιτσάνη, Βαμβακάρη που ακούγαμε τότε μετανάστες στη Γερμανία. Mm-hmm. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό και χάρηκε πάρα πολύ όταν εγώ εκδήλωσα ενδιαφέρον για το όργανο, για τη μουσική. Έχει έρθει. Ναι. Έχει διαφορετική άποψη, αλλά συνήθως αν κάνεις αυτό που αγαπάς, αξίζει να ρισκάρει ένας άνθρωπος να πραγματοποιεί αυτό που θέλει, το όνειρό του. Και ας αποτύχει. Τουλάχιστον αξίζει η προσπάθεια που θα κάνει στους άνθρωπους. Ας πάρω την πλευρά της μαμάς να σε ρωτήσω κάτι τώρα, το οποίο μπορεί να είναι και δύσκολο στην απάντηση ή πάρα πολύ εύκολο. Έχει έρθει κάποια στιγμή ή έχει περάσει από το μυαλό σου κάποτε ότι αν είχες τραβήξει άλλο δρόμο, αν έχεις ακολουθήσει τον δρόμο των σπουδών που ήσουν και πολύ καλός μαθητής, ίσως να ήταν τα πράγματα διαφορετικά, θα ήταν σίγουρα, αλλά ίσως να ήταν και καλύτερα από ότι εξελίχθηκαν. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ένα δημοσιοπάλληλο ή εκτός μουσικής. Δεν ξέρω. Εγώ πορεύτηκα μέσα από την ένθητη ικανότητά μου. Εγώ πιστεύω ότι το ταλέντο του ανθρώπου είναι μια ένθητη ικανότητα. Και όποιος πορεύεται με αυτό που αγαπάει, μέσω του ταλέντου του, πιστεύω ότι είναι ευτυχισμένος στη ζωή του. Αν αυτό του φέρει απολαβές οικονομικές, να μπορεί να ζήσει από αυτό, είναι ακόμα καλύτερα. Και να μην ήμουν μουσικός, να μην βιοπορευόμουν ως μουσικός, πάλι θα ήμουν μουσικός. Ίσως θα έκανα και άλλη δουλειά για να ζήσω. Αλλά τη μουσική δεν την έφυγα ποτέ. Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλω να επιμείνουμε λίγο στα παιδικά χρόνια της Γερμανίας, να μας πεις πώς μεγάλωσες ως παιδί μεταναστών, τις δυσκολίες που ενδεχομένως είχες εκεί και θυμάσαι, αλλά πριν από αυτό φυσικά, να ακούσουμε τον Μανώλη Καραντίνη να ερμηνεύει «Όλα τα δώσα» με στίχο του Σπύρου του Κόλια. Και επανερχόμαστε. Κοίτα να δεις η μοναξιά και η λογική, όταν αρχίσουν να μιλάνε στην καρδιά σου, πως καταστρέφουν τις ψυχές στη φύλακη και πως ανοίγουν τα πεσμένα τα φτερά σου. Πως καταστρέφουν τις ψυχές στη φύλακη και πως ανοίγουν τα πεσμένα τα φτερά σου. Τη ζωή μου δεν την πήρα σοβαρά. Δε σεβαστικά λεπτό την ύπαρξή μου. Τώρα το ξέρω
και το λέω καθαρά. Όλα τα δώσα σ' αυτούς που είναι μαζί μου. Ίσως θα πρέπει κι εγώ με τον καιρό κάτι να πάρω για τον εαυτό μου. Κι ας μην είναι ούτε καν αληθινό. Μια ψευδέστηση σαν να ήταν δικό μου. Μια ψευδέστηση σαν να ήταν δικό μου. Και για λίγο λογικός το παίζω άνετος και απελευθερωμένος. Μα θεραπευτά πολύ ρομαντικός, πάντα πρόβλεπτος και μια ζωή χαμένος. Μα θεραπευτά πολύ ρομαντικός, πάντα πρόβλεπτος και μια ζωή χαμένος. Την ζωή μου δεν την πήρα σοβαρά. Δεν σεβάστηκα λεπτό την ύπαρξή μου. Τώρα το ξέρω και το λέω καθαρά. Όλα τα δώσα σ' αυτούς που είναι μαζί μου. Ίσως να πρέπει κι εγώ με τον καιρό κάτι να πάρω για τον εαυτό μου. Κι ας μην είναι ούτε καν αληθινό. Μια ψευδέστηση σαν να ήταν δικό μου. Μια ψευδέστηση σαν να ήταν δικό μου. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Στέλλα Γλιάνα στην αρχισυνταξία, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Παναγιώτη Στεργίου και την Πρέβεζα, εκεί σε αυτό τον πραγματικά μαγικό τόπο που βρίσκεται ο Παναγιώτης. Μιλάμε για τη ζωή του, είπαμε πολλά και διάφορα για την πρώτη του ουσιαστική εμπειρία δίπλα στην Μαρίζα Κοχ και θέλω πριν περάσουμε στο καθαρά κομμάτι της δουλειάς και της, των γνωριμιών με όλους αυτούς τους μεγάλους οι οποίοι σε εμπιστεύτηκαν και βρέθηκες δίπλα τους, Παναγιώτη, να πούμε κάποια πράγματα για τα παιδικά σου χρόνια, για το πώς μεγάλωσες εκεί στη Γερμανία. Πήγα σχολείο στη Γερμανία από μικρό παιδάκι. Ήταν δύσκολα τότε τα χρόνια γιατί υπήρχαν ακόμα τα απομεινάδια του ναζισμού. Και μας βλέπανε εμάς τους ξένους κάπως περίεργα. Το αισθανόμουν αυτό στο σχολείο. Υπήρχε ρατσισμός δηλαδή, έτσι. Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Mm-hmm. Βέβαια, προσαρμόστηκα γρήγορα, έμαθα τη γλώσσα γρήγορα. Ήταν η πιο μεγάλη δυσκολία μέχρι να μάθουμε και τη γλώσσα. Και μετά και λέγαμε με ποιους θα κάνουμε παρέα. Φίλους, Τούρκους, Γιουγκοσλάβους και Γερμανούς φυσικά. Ήταν δύσκολα πάντως τα χρόνια.
πολυπολιτισμική κοινωνία, έτσι. Σε εποχές δύσκολες, μας λες, ξέρω εγώ, η παρέα σου ήταν Τούρκοι, Γερμανοί, με αυτό το κομμάτι που περιγράφεις. Και στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο επίσης πάρα πολύ δύσκολα, έτσι. Είναι η περίοδος της Χούντας. Ναι, δεν την έζησα εγώ τη Χούντα. Δεν ξέρεις, παιδάκι ήμουν 5 χρονών όταν ήμουν στην Ελλάδα, στο κανάλι. Αυτό που ένιωσα στο πετσί μου ήταν ο ρατσισμός των Γερμανών προς τους ξένους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Στο σπίτι μέσα ακούγατε τότε ιστορίες για το τι γινόταν εδώ στην Ελλάδα? Υπήρχε έτσι μια πνευματική διέγερση? Όχι, γίνεται αυτό εκεί. Ναι. Ξεσηκωμός. Τα γερμανικά κανάλια στην τηλεόραση μεταδίδαν τότε τη Χούντα και το Πελτεχνείο. Το θυμάμαι αυτό. Και βέβαια ήταν μια μαύρη σελίδα από ό,τι ξέρω, αλλά σαν παιδάκια τότε είχαμε άλλα προβλήματα το πώς θα επιβιώσουν εκεί πέρα. Δηλαδή είχαν προβλήματα γενικώς με τις δουλειές. Δεν ήταν ωρόδυνα τα πράγματα για τους ξένους στη Γερμανία. Ο πατέρας μου άλλαξε συνεχώς δουλειές για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί κάπου. Υπήρχε αυτό το άγχος. Δηλαδή τα τραγούδια, ας πούμε, του Καζατζίδη και άλλων λαϊκών δημιουργών για τη Γερμανία, για τη μετανάστευση, που καμιά φορά, ξέρεις, τα ακούμε στη σημερινή μέρα και λέγαμε πόσο βαρύ είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα όμως, έτσι. Ήταν ξεκαταλυτικό ρόλο, τουλάχιστον για μένα, τα πολυακούσματα αυτά που είχα στη Γερμανία μέσα από τα τραγούδια, τα λαϊκά, τους δίσκους που είχε ο πατέρας μου. Και όχι μόνο, και τα κλασικά τραγούδια και τα ροκ τραγούδια και οι Beatles και τα pop. Αυτά διαμορφώνουν μια κλασική παιδεία. Διαμόρφωσα μια κλασική παιδεία μέσα μου. Και είχα πολυακούσματα. Και αυτό με βοήθησε μετέπειτα στη μουσική. Εντάλαβες. Ναι, πολυακούσματα. Τώρα, αν μου λες από Καζαζίδη μέχρι Beatles, νομίζω ότι καλύπτεται η λέξη απόλυτα. Μα διευρύνεις έτσι το μουσικό σου κόσμο, την παιδεία σου. Δεν μου λες τώρα, πιτσιρικάς εκεί στα ακούσματα, στο σπίτι μέσα, τους δίσκους, στο πικάπ με τον μπαμπά και τη μαμά, υπήρχε κάτι που ξεχώριζε στο δικό σου το μυαλό, δηλαδή κάποιος καλλιτέχνης, ο οποίος... Ναι. Και θυμάμαι τότε σαν παιδάκι έναν δίσκο κόκκινο και το όνομα Χρήστος Νικολόπουλος. Ήταν το τραγούδι «Νυχτερίδες και Αράχνες», παρατσίδι. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ ο δίσκος ήταν κόκκινος και το όνομα Χρήστος Νικολόπουλος. Δεν ξέρω γιατί. Είχες φανταστεί, είχες ονειρευτεί ποτέ στη ζωή σου ότι το 85 θα στεκόσουν δίπλα στο Χρήστο Νικολόπουλο και θα έκανες μαζί τον πρώτο σου δίσκο? Με τίποτα. Φοβερό, αλλά με τίποτα δεν το φανταζόμουν. Μα είναι συγκλονιστικό όπως το περιγράφεις. Έχω ανατριχιάσει, αλήθεια σου λέω, έτσι. Το παιδάκι τώρα που βλέπει και του έχει μείνει, του έχει αποτυπωθεί αυτός ο κόκκινος δίσκος και αυτό το όνομα που, εντάξει, Χρήστος Νικολόπουλος, είναι ένα όνομα όχι ιδιαίτερα σπάνιο, ας πούμε, έτσι. Θα μπορείς να έχει ακουστεί και αλλού ένα παρόμοιο όνομα. Όμως κολλάς αυτό το όνομα, κολλάς αυτό το δίσκο και μετά η πρώτη σου σχέση. Γίνομαι συνεργάτης του, ναι. Γίνομαι συνεργάτης του. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε πίσω, έτσι. Έκανες εκείνη την πρώτη προσπάθεια αντικαθιστώντας το δάσκαλο με τη Μαρίσα Κοχ και μετά τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα ήταν να δουλέψω σε ένα μαγαζί που λεγόταν τότε Σουρουπό. Μετέπειτα με το ονομάστηκε σε όμορφη νύχτα στο Δαλάτσι. Με τη Σούλη Σαμπάχ, με τον Αλέκο Μιχελουδάκη, ο αδερφός του ήταν ο επιχειρηματίας ο Γιώργος. Εκεί έκατσα ένα χρόνο. Αυτό ήταν στην Αγίας Λαύρας, κοντά εκεί που είναι η αστυνομία τώρα. Ναι. Κατάλαβα. Κάτω από την Αγίας Λευτερίας. Κατάλαβα που λες. Ναι. Εκεί έκατσα ένα χρόνο και γνώρισα ένα τεράστιο παίχτη εκεί που λεγόταν Δημήτρης Ξαπλαντέρης. Ερχόταν, μπουζουξής ήταν αυτός, και ερχόταν μετά τη δουλειά που δούλευε, ερχόταν για ένα ποτό γιατί ήταν φίλος μου τον επιχειρηματία. Και μου έλεγε, μου θυμίζεις, μου λέει, είχε το Χρήστο Νικολόπουλο. Είσαι πάρα πολύ καλός. Μου λέει, μπράβο και να συνεχίσεις να μελετάς. Βέβαια, έρχονταν και άλλοι καλλιτέχνες εκεί. Ο Βασίλης Σούκας με το κλαρίνο είχε έρθει. Και επειδή έπαιζα και εγώ κιθάρα, είχε αρρωστήσει ο κιθαρίστας του και έπαιξα εγώ κιθάρα με τον Βασίλη Σούκα. Στα δημοτικά. Ναι, δηλαδή απίστευτες καταστάσεις. Φώνησαν μουσική, γνώρισα πάρα πολλούς μουσικούς. Σε ο χρόνος σε φέρνει, κάνεις γνωριμίες και μετά διευρύνεται
η ευκαιρία για δουλειά. Ναι. Εντάξει, όμως ήταν και το ταλέντο σου, έτσι, που ήταν ξεχωριστό. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρχονταν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες και να κολλάγανε σε αυτό το πιτσιρικά και να λέγανε όπα, με αυτόν θέλουμε να είμαστε. Κάτι όχι, σημαίνει όχι, αυτό. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί μελετούσα πάρα πολύ και ήξερα, πάταγα στα πόδια μου από πολύ μικρό σε ηλικία, όπως και όλους αυτούς που γνώρισα μετέπειτα. Πατούσαν και αυτά τα παιδιά στα πόδια τους, από μικρή ηλικία. Και μετέπειτα. Πήγα στο Νάφλιο, δούλεψα εκεί, μετά πήγα Φαντάρος, μετά πήγα με τον Γιάννη τον Σπανό, ήταν καθοριστική γνωριμία με τον Γιάννη τον Σπανό, γιατί μέσα από εκεί γνώρισα τον Φίλιππα Τζεπερούλη, ο οποίος με σύστησε αργότερα στον Χρήστο Νικολόπουλο, ο Χρήστος Νικολόπουλος μετά με έβαλε στα στούντιο, μαζί με τον Γιάννη τον Καραλή, που με πίστεψε και ο Γιάννης πρώτα, ήταν και αυτός ο άνθρωπος που με πίστεψε την αρχή. Και το ένα φέρνει το άλλο, ξέρεις. Αρκεί να αγαπάς αυτό που κάνεις. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει αυτό που κάνει και το κάνει για τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι θα βιοπορευτώ μέσα από τη μουσική. Mm-hmm. Έτσι. Θα είναι χαρούμενος μια ζωή μετά. Άμα όποιος το κάνει για τον εαυτό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σου ζητήσω. Τώρα, ξέρεις, εμείς που είμαστε απ' έξω, βλέπουμε, ας πούμε, εσάς που έχετε αυτό το μεγάλο ταλέντο και το βγάζετε με την ψυχή σας και λέμε, ξέρεις, α, αυτό το μπουζούκι παίζει έτσι, εκείνος παίζει αλλιώς, αυτός παίζει λίγο σαν το Χιώτη, ο άλλος, δηλαδή, οι άσχετοι εμείς έχουμε βγάλει κάποιες φραγίδες και έχουμε δώσει σε εσάς τους καλλιτέχνες. Εσύ, αν σε ρωτούσα να μας πεις το δικό σου παίξιμο, αν είναι γρήγορο ή αυτό, πώς θα το χαρακτήριζες έτσι? Είμαι δεξιοτέχνης, είμαι γρήγορος παίχτης, mm-hmm. αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως. Εγώ προσπαθώ να πάρω από τον έναν, από τον άλλον και από το χειρότερο έφυγε τον καλύτερο. Παίζει σαν το Στεργίου που φαίνεται εσύ. Κάπως έτσι. Τα θετικά πάντα πρέπει να παίρνουμε για να διαμορφώσουμε το δικό μας παίξιμο στην πορεία. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιο ή ποιους θεωρείς κορυφαίο ή κορυφαίους μπουζουξίδες στην Ελλάδα? Όλους τους μεγάλους που περάσανε, τους πατέρες του μπουζουκιού, όλους. Από τον Μάρκο Βαβακάρη μέχρι Τσιτσάνη, Νικολόπουλο, Πολυκαδριώτη, όλους τους μπουζουξίδες. Και τους σημερινούς υπάρχουν πάρα πολλοί. Στη γενιά του δικιά μου είναι ο Μανώλης ο Καραντίνης, είναι ο Νίκος Αντασόπουλος, ο Βαγγέλης ο Τρίγας. Είναι πάρα, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Ναι. Ο Γιώργος ο Δράμαλης. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που παίζουν πάρα πολύ καλό μπουζούκι. Και τα σημερινά είναι και πιο δεξιοτέχνες από εμάς. Το μόνο που πρέπει τα σημερινά παιδιά είναι να νιώσουν καλύτερα, να μπορέσουν να το κάνουν πιο πολύ για τον εαυτό τους παρά για να δείξουν ότι είναι κάτι. Και γενικώς, όσο περνάνε τα χρόνια, σε όλους τους τομείς τα πάντα γίνονται απρόσωπα, ρε παιδί μου. Ναι. Υπάρχει δηλαδή, αισθάνεσαι αυτή η εσωτερική αμφισβήτηση, ότι να το κάνω για να δείξω ότι εγώ μπορώ, είμαι κάποιος κλπ. Πέρα από το έτσι, πιο χαλαρό. Αυτό είναι και στο δημιουργικό κομμάτι, αυτό συμβαίνει δυστυχώς σήμερα. Mm-hmm. Το κάνουν για εντυπωσιασμό. Βέβαια, η κοινωνία έχει αλλάξει και είναι πολλές οι πληροφορίες. Και η νεολαία δεν ξέρει πού να πρωτοαπαιτηθεί, ας πούμε, mm-hmm. να πρωτοαπαιτηθεί, να αγαπήσει. Είναι ένα τίμημα αυτό. Δυστυχώς το πληρώνει πάντα ο πολιτισμός. Ναι. Πρώτα. Είναι θεωρείς το σύστημα των ημερών που μας έχει πλακώσει με όλα αυτά, με όλες τις πληροφορίες, με όλες αυτές τις διεξόδους που κάπου έχουμε μπερδευτεί, αυτό λες? Ναι, πάρε παράδειγμα τα αυτοκίνητα. Δεν μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Κάποτε υπήρχαν το BMW, ήταν BMW, το Opel ήταν Opel. Σήμερα όλα είναι παρεμφερή. Δεν ξέρεις αν είναι Opel ή αν είναι BMW. Είναι γενικώς όλα, δηλαδή ναι. Απρόσωπα. Ζούμε την εποχή του απρόσωπου και της υπερπληροφόρησης όσον αφορά την τέχνη. Γράφονται καλά τραγούδια σήμερα και δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν ξέρουμε πού είναι. Και πολλές φορές δεν υποστηρίζεται βέβαια η τέχνη, έτσι. Ναι. Γιατί διανύουμε την εποχή του εντυπωσιασμού. Και αυτό λοιπόν είναι άσχημο. Δεν είναι καλό. Γι' αυτό και εσύ Παναγιώτη μου, ρέστα μη ζητάς, Πίτσα Παπαδοπούλου, σε στίχους ζωής Γρυπάρη. Ναι. Μεγάλους και μεγάλες με τους οποίους έχεις συνεργαστεί. Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, καταρχήν, τιμή. Που εμπιστεύονται τα τραγούδια μου και είναι ένα όνειρο αυτό. Όνειρο ζωής που λένε για να καλλιτέχνη, για να δημιουργώ. Είναι πολύ σημαντικό να μου πεις όμως και πώς
εκλαμβάνεις και από την άλλη πλευρά, δηλαδή, ωραία, το συναίσθημα αυτό το βλέπεις, το νιώθεις κλπ. Αλλά η εμπιστοσύνη που σου δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικό να μου πεις πώς σε κάνει εσένα να αισθάνεσαι. Δηλαδή, έρχεται, ας πούμε, ο Τερζής και λέει: εγώ το μπουζούκι μου θέλω να είναι ο Παναγιώτης Τεργίου. Τέλος, για χρόνια, ξέρω εγώ. Παράδειγμα δίνω έτσι. Ναι. Δεν δίνω κάτι συγκεκριμένο, εσύ θα μας τα πεις αυτά. Είναι μια επιβράβευση των προσπάθειών μου στο εκτελεστικό κομμάτι σαν μπουζούκι. Και είναι μια τεράστια χαρά όταν εμπιστεύεται ένας επώνυμος τραγουδιστής το δημιούργημά σου για να το τραγουδήσει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Βέβαια, να σου πω κάτι, ό,τι κάνω το κάνω για μένα. Δεν το κάνω για να... αν θα μου το πάρει κάποιος το τραγουδί να το τραγουδήσει. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, ό,τι έκανα στη ζωή μου, το έκανα για να ευχαριστώ τον εαυτό μου. Ούτε για να γίνω κάποιος, αποφεύγω τη δημοσιότητα. Έχω εμφανιστεί στην τηλεόραση επειδή κατά παρότενση άλλων. Ποτέ δεν μου άρεσε η δημοσιότητα. Ό,τι κάνω το κάνω για μένα, καταρχήν. Και αυτό είναι που ήθελα να σας πω, ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να το κάνει για τον εαυτό του και όχι για να δείξει ότι είναι κάποιος. Δεν μου άρεσε ποτέ η δημοσιότητα. Το είναι μειονέκτημα αυτό, πλεονέκτημα δεν ξέρω. Πλεονέκτημα είναι, σε να σου πω και εγώ τη δική μου την πλευρά. Λοιπόν, πώς είναι σαν άνθρωποι αυτοί, το ξέρεις, εμείς τους βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ μακρινούς, από απόσταση, και καμιά φορά αν σε κάποιο μαγαζί την χάνει και έρχονται και πιο κοντά μας, ξέρω εγώ, και φτάνουμε σε απόσταση 2-3 μέτρων, θεωρούμε πω ήρθε κοντά μου, ξέρω εγώ, η πίτσα Παπαδοπούλου, το θεωρούμε έτσι πολύ μεγάλο. Σαν άνθρωποι στις μεταξύ σας σχέσεις, όλοι αυτοί οι μεγάλοι με τους οποίους συνεργάστηκες, πώς ήταν? Όσο πιο μεγάλο όνομα έχει ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης γενικός, τόσο πιο απλός είναι. Αλήθεια. Όλοι απλοί άνθρωποι είναι. Απλοί άνθρωποι είναι. Διοπορευτήκαν μέσα από τη χαρά τους αυτοί. Το κάνουν για αυτούς. Αυτό ξέρουν να κάνουν, δεν ξέρουν τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους και διοπορευτήκαν μέσα από εκεί. Άξιοι ήταν. Και προσφέραν πολιτισμό. Απλοί άνθρωποι, πιο απλοί άνθρωποι είναι συνήθως ο Καζατζίδης, ας το πούμε. Ένας απλός άνθρωπος ήταν. Πίτσα Παπαδοπούλου. Πάρα πολύ απλή. Όπως είναι ο κάθε ένας μας στην καθημερινότητά του. Έχει υπάρξει φορά που κάποια στιγμή, κάπου, κάπως, μέσα από τη δουλειά και την ένταση των στιγμών, κοντραριστήκατε με κάποιον? Δεν χρειάζεται να πεις όνομα, δηλαδή ζορίστηκες λίγο να μπεις στη δική σου φιλοσοφία, αυτή που μας εξηγείς ότι τα κάνουμε γιατί μας αρέσουν τα πράγματα, όχι για να γίνουμε κάποιοι, να δειχθούμε. Εντάξει, όταν διοπορευόμαστε από κάτι, το κάνουμε σαν επάγγελμα, σίγουρα εδώ υπάρχουν και εμπόδια και απόψεις, προσωπικότητες διαφορετικές, χαρακτήρες διαφορετικοί. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι που είναι κακό. Υποχωρούμε. Εντάξει, όλα είναι μέσα στη ζωή. Έτσι είναι, αυτή είναι η ζωή καταρχήν. Ναι. Θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, εμπόδια, προβλήματα και συνεχίζουμε. Παραπέρα που λένε. Έχεις μετρήσει πόσα τραγούδια έχεις γράψει? Πριν μερικά χρόνια, πριν 20 χρόνια, γιατί μου είχε πει ότι έχω γράψει γύρω στα πάνω από 500 τραγούδια. Πριν από 20 χρόνια. Ναι. Φαντάζομαι τώρα έτσι πόσα θα είναι. Έχω επιτυχίες καλές, μεγάλες επιτυχίες. Δεν μου λέει κάτι όμως αυτό. Θύμισε μας μερικές από αυτές, παρακαλώ, Παναγιώτη. Θα κάνω τι μου αρέσει τελικά. Είμαι του Βορειά ο γιος, μπρος κρεμός και πίσω εσύ, δύο φορές το ίδιο λάθος. Συνήθως δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Με έρωτας είναι το στανάγγελ, θέλω τρέλα. Αισθάνομαι κάπως όταν μου ζητάνε να... Απλά επέλεξα αυτά τα τρία τελευταία που ακούσαμε στο πρόσφατα. Είναι τα τρία τελευταία που έχω γράψει. Και τα άλλα δύο που σου είπα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Θα προλάβουμε. Θέλω να μου πεις, για να προλάβουμε να παίξουμε μετά τη Χριστίνα Μαραγκόζη, σελίδα ζωή, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει η Μαρούλα Μαρακουδάκη. Θέλω να μου πεις έτσι στα γρήγορα, πώς έγινε και γύρισες πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα σου? Είσαι στην Πρέβεζα ή στο κανάλι τώρα? Είμαι Πρέβεζα, μέσα στην Πρέβεζα. Τι γίνεται εκεί, φανταστικά πρέπει να είναι έτσι. Γύρισα από το ψάρι μας στις 5 ώρα το πρωί σήμερα.
Είχα μια αγωνία, λέω τώρα τον ταλαιπωρούμε τον άνθρωπο, είναι της νύχτας, θα ξυπνήσει, δεν θα ξυπνήσει, αλλά από ό,τι φαντάζομαι το πήγε σε ρύεση. Είναι της νύχτας, αλλά δεν εργάζομαι σαν μουσικός. Δεν εργάζομαι πλέον σαν μουσικός. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά το ρολόι της ζωής, το ανθρώπινο ρολόι δεν αλλάζει εύκολα. Όχι, 5 ώρα το πρωί κάθε μέρα για ύπνο. Έπιασες τίποτα, έβγαλες καμιά καλή ψαριά ή όχι? Πιάσαμε κάτι με το Σπύρο, τον Τουμανίδη, το Γεωπόνο εδώ στην Πρέβεζα, πήγαμε για ψάρεμα. Α. Πιάνουμε, δηλαδή 4-5 πιάνουμε. Ναι, τι ψαριά? Τσιπούρες, σαργούς, μουρμούρια. Αλήθεια, μεγάλα, ναι. Μεγάλα. Ναι, ναι, σήμερα ήταν μεγάλα τα ψάρια, πιάσαμε, ήταν καλά. Τι, κοντά στο κιλό ή παραπάνω? Όχι του κιλού, μισό κιλά. Εντάξει, σαργουδάκια λοιπόν. Ναι, τι σε κάνει και ξεκουράζεσαι, πώς αισθάνεσαι έτσι με το ψάρεμα, με όλη αυτή την... Φαίνεται σαν ένα πολύ χαλαρό έτσι, και διασκεδαστικό. Το ψάρεμα μου αδειάζει το μυαλό. Δηλαδή ξεκουράζουμε, με ταξιδεύει. Μου άρεσε πάντα πάρα πολύ η θάλασσα. Πάντα μου άρεσε η θάλασσα. Mm-hmm. Και από μικρός μου άρεσε το ψάρεμα. Μετά από τόση ένταση όλα αυτά τα χρόνια μέσα στη μουσική με πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή του ανθρώπου που ζητάει λίγο να χαλαρώσει. Αλλάξει περιβάλλον. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο μουσική, είναι και άλλα πράγματα. Λοιπόν, σελίδα ζωής. Αυτό μας περιγράφεις τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χριστίνα Μαραγκώση. Πάμε, Παναγιώτη. Σελίδα να τη σκίσω. Την ώρα που με λαγχώλω, μη με ξαναρωτήσεις. Όλα με πνίγουν πια εδώ και μέλλον πια να μνήσεις. Την ώρα που μελαγχολώ με πνίγει το τοπίο. Τα γκρεμισμένα σ' αγαπώ και τα βουβαδίω. Να μπορούσα να γυρίσω το βιβλίο της ζωής μου προς τα πίσω. Και την ώρα που σε είδα όπως είναι μια σελίδα να τη σκίσω. Έτσι απλά να ξεφυλίσω το βιβλίο της ζωής μου προς τα πίσω. Και την ώρα που σε είδα όπως σκίζουν μια σελίδα να τη σκίσω.
ξεφυλίσω το βιβλίο της ζωής μου προς τα πίσω. Και την ώρα που σε είδα όπως σκίζουν μια σελίδα να τη σκίσω. Λοιπόν, από τα πιο παλιά τραγούδια, αυτό είναι το 98, έτσι πήγαμε λίγο πίσω, Παναγιώτη. Να. Μου λες λίγο έτσι πώς περνάει η μέρα σου εκεί τώρα που είσαι σε έτσι, φάση Καλά. Ξεκούρασης. Έτσι. Καλά, η επαρχία είναι άλλη ρυθμή, αργή ρυθμή. Ξυπνάω με το που ξυπνάω, θα πιω το καφεδάκι μου, θα πάω να ψωνίσω, θα πάω στους δικούς μου ανθρώπους, στους αδέρφια. Αδέρφια, χαλάρα. Γενικώς απολαμβάνω τη ζωή μου. Και καλά κάνεις. Μπουζούκι παίζεις καθόλου? Μπουζούκι παίζω. Βέβαια έχω να το πιάσω το μπουζούκι γύρω στους 4 μήνες. Και τα δάχτυλα έχουν φυσικά. Έχουν μαλακώσει. Γιατί έτσι κάνεις, παίρνεις ανάσες? Εντάξει, πάντα έτσι ήμουν. Δηλαδή για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα άφηνα το όργανο όταν δεν είχα όρεξη ή κίνητρο να παίξω. Και μετά είναι θέμα ημερών πλέον πάλι να ξαναρχίσω. Ωραία, ωραία. Το τοπίο εκεί, όλη αυτή η εικόνα που μας περιγράφεις και λοιπά, σου δίνει έτσι και ένα περισσότερο έρισμα για εμπνεύσεις, για να γράψεις νέα τραγούδια? Σε τι φάση βρίσκεσαι? Ναι, η έμπνευση έρχεται και φεύγει, ξέρεις, σε ανίποτες στιγμές. Μου έρχονται μελωδίες, τις αποθηκεύω στο κινητό, μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Πιο πολύ απολαμβάνω αυτά που δημιούργησα. Λοιπόν, η ζωή δεν είναι μόνο ένα πράγμα, είναι διάφορα πράγματα. Αισθάνομαι γεμάτος από τη μουσική και χαίρομαι τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Τέλεια, τέλεια. Σε αυτή τη φάση είμαι. Μια χαρά. Τέλεια. Σε χαιρόμαστε πολύ που τα ακούμε αυτό, έτσι. Άλλα χόμπι έχεις, ας πούμε, παρακολουθείς ποδόσφαιρο, πράγματα έτσι, κάτι που θα ήθελες να... Παλιά έπαιζα ποδόσφαιρο, ειδικά. Στη Γερμανία. Ήμουν στους εφήβους, στην Borussia Dortmund. Αλήθεια? Ναι, μετά ήμουν ποδηλάτης. Τι θέση έπαιζες? Πάμε πριν στην μπάλα πρώτα. Λίμπερο, λίμπερο. Α, λίμπερο, έτσι. Ναι. Δεν περνάει τίποτα. Ήμουν καλός, ήμουν καλός. Και μετά, και μετά ποδηλασία. Ποδηλασία. Δύσκολο, δύσκολο άθλημα. Θέλει πνευμόνια, γερά, φυσική κατάσταση. Πολύ δύσκολο άθλημα. Μου αρέσει, πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός και τώρα πάω, τρέχω, περπατάω, κολυμπάω. Τέλεια, τέλεια. Μου άρεσε πάντα. Η κίνηση, μου άρεσε η κίνηση πάρα πολύ. Δεν μου λες τι ομάδα είσαι? Ήμουν Παναθηναϊκός από όταν γεννήθηκα και παρέμεινα ακόμα Παναθηναϊκός. Εντάξει, τα χαλάσαμε λίγο εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν πάω στο γήπεδο. Όχι. Δύο φορές έχω πάει γήπεδο μόνο. Δεν θεωρούμε φιλάθλος. Απλά εσύ μου άρεσε το πράσινο. Λάτρης της φύσης. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ευχαριστώ και εγώ που μου έκανες την τιμή μου. Ευχαριστώ τους ακροατές να είναι καλά στην υγεία τους και να έρθουν καλύτερες μέρες στην ανθρωπότητα. Μακάρι, μακάρι. Παρότι δεν είσαι φίλος του αθλήματος, δηλαδή των συνεντεύξεων κλπ, θέλω να σου πω ότι τα πήγες υπέροχα. Όλοι έτσι λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και σε αφήνουμε, Παναγιώτη μου, και τις ακροάτρες και τους ακροατές μας, κάνοντας τα γυαλιά καρφιά με ποια άλλη, την πόλη πάνω, σε στίχους του Νίκου Βρετού. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ.